πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις αποφάσεις για τους συνταξιούχους. Ναι. Θα πάμε στη Λία Χριστάρα, γιατί έχει δίπλα της τον συνταξιούχο, ο οποίος είχε κερδίσει πρωτόδικα υπόθεση σχετικά με τα αναδρομικά, ο κύριος Οδυσσέας Τσολογιάννης, και τώρα πήγε εφετείο. Λία, για πες μας, τον έχεις δίπλα σου. Καλημέρα, καλημέρα. Να μας πείτε την καλημέρα μας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ο κύριος Τσολογιάννης αρχικά πρωτόδικα κέρδισε 11.000 ευρώ από τις περικοπές. Χθες έγινε το εφετείο, πήγε ο άνθρωπος στο δικαστήριο, τελικά αναβλήθηκε η δίκη εκδίκαση, γιατί ο ΕΦΚΑ κατέθεσε να πούμε έφεση, για τις 19 Απριλίου. Εκλυπαρούσε αναβολή, εκλυπαρούσε, μας έκανε εντύπωση. Τι έγινε μέσα στο δικαστήριο? Πρόβαλε κάτι λόγο τρελούς. Πρώτα μίλησε ότι περιμένουμε απόφαση στη Βουλή Επικρατείας. Αυτή η υπόθεση δεν έχει καμιά σχέση με τον νόμο Κατρούγκολο που είπε ο δικηγόρος. Δεύτερον, λέει 20 χρόνια είμαι δικηγόρος, ποτέ δεν ζήτησα αναβολή. Παραμύθια. 20 χρόνια δικηγόρος, δεν ζήτησε ποτέ αναβολή. Και εκλυπαρούσε την πρόεδρο για αναβολή. Είναι έσχος αυτό. Μετά από 9 χρόνια δίκης, άρχισα την υπόθεση αυτή το 2012, φτάσαμε στο 19. Είναι δικαστήρια αυτά? Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους δικαστές, βέβαια απόλυτη, γιατί ποτέ δεν με αδίκησαν. Αυτοί είναι, οι δικαστές πάντα είναι υπέρ των αδικομένων και των φτωχών ανθρώπων. Κύριε Τσολογιάννη, εσείς ποιες περικοπές διεκδικείτε? Πότε σας κόψαν τη σύνταξη και ποια είναι τα χρήματα που διεκδικείτε? Με τους δύο νόμους που κηρύχθηκαν αντισταγματικοί από το Συμβούλιο Επικρατείας, με τέσσερις αποφάσεις του Συμβούλιου Επικρατείας, 451, 493. Αυτούς τους δύο νόμους κηρύχθηκαν αντισταγματικοί και με επέστρεψε το δικαστήριο αυτά τα χρήματα αυτών των δύο νόμων. Τι σύνταξη παίρνατε τότε? Μιλάμε για το 2012, έτσι. Έπαιρνα περίπου 1.800 ευρώ. Και πόσα παίρνετε σήμερα? Τα 800 σήμερα εξαφανίστηκαν. Πόσα παίρνετε σήμερα? Εξαφανίστηκαν τα 800. Χίλια, μάλιστα. Χίλια. Και η επικουρική σύνταξη από 600-130 ευρώ. Μάλιστα. Και εσείς πρωτοδίκως δικαιωθήκατε και τώρα περιμένετε το εφετείο. Με 8.500 ένσημα, η σύνταξή μου βγήκε 600 ευρώ μεικτά και μου δίνουν 130 ευρώ αυτή τη στιγμή καθαρά. Τα άλλα τα φάγανε όλα, τα κλέψαν. Τα δώσω στους δανειστάς, δεν ξέρω που τα δώσουν. Το επικουρικό. Επομένως τώρα περιμένετε το πότε θα γίνει στον δεύτερο 19 βαθμό. Απριλίου ορίστηκε. Πότε ορίστηκε? 19 Απριλίου ορίστηκε η δίκη. Mm-hmm. 19 Απριλίου. Το όρισε σε ένα μήνα δικαστήνα και φώνασε πάλι ο δικηγόρος του ΙΚΑ. Ζητούσε αναβολή περισσότερη και έδωσε ακόμα ένα μήνα. Για ατομικά προσφύγατε, έτσι? Μόνο εσείς? Ατομικά. Η Ένωση Συσπήρωση, που είναι πάρα πολύ συνταξιούχοι, που ήταν χθες μπροστά στο δικαστήριο και φώναζαν οι άνθρωποι μέσα στο κρύο, φοβερό κρύο χθες, αυτοί έκαναν ομαδική αγωγή, 1.500 περίπου άτομα. Μόνο κάναν το σωματείο σχεδόν? Τώρα το σωματείο, όχι, είναι 2.500. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν προσφύγει. Ναι, ναι, δυστυχώς δεν έχουμε ταχύτητα στα δικαστήρια. Δεν ξέρω, οι βουλευτές είναι όλοι συνεννοημένοι με τις κυβερνήσεις να μην δίνουν, να μας δίνουν συνεχώς αναβολή σε όλα τα πράγματα. Είναι απαράδεκτη. Τα ταμεία δεν έπρεπε να παίρνουν αναβολή. Είναι ταμείο. Είναι μια δημόσια υπηρεσία να στείλουν άλλο δικηγόρο. Εάν είναι από ο ένας και απουσιάζει ο άλλος, να στείλουν άλλους δικηγόρους να παραστούν. Μάλιστα. Άλλο ιδιώτης, άλλο υπηρεσίες. Μάλιστα, κύριε Τσολογιάννη. Αλλά ποιος θα ακούσει? Μήπως μας ακούει κάποιος? Οι κύριοι βουλευτές. Το θέμα αυτών των αποφάσεων έπρεπε να τρέχουν οι διαδικασίες και να ολοκληρώνεται η διαδικασία και να μην ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι. Γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και βέβαια να μην προσφεύγουν και οι συνταξιούχοι σε όλη αυτή τη διαδικασία με τις αγωγές, τις αιτήσεις. Πρέπει να ληφθεί και μια απόφαση πολιτική κάποια στιγμή. Όταν υπάρχουν πρωτόδικες αποφάσεις ή ακόμα και αποφάσεις Βουλίου της Επικρατείας, κάποια στιγμή πρέπει να κλείνει αυτός ο κύκλος. Δεν θα γίνουν όλοι οι συνταξιούχοι να τρέχουν στα δικαστήρια, να κάνουν αγωγές. Δεν πρόκειται να πάρουν πολιτική απόφαση. Αυτά είναι παραμύθια. Άλλα σωματεία συνταξιούχων λένε πολιτική απόφαση και δεν κάνουν αγωγές. Είναι λάθος. Αυτή είναι κομματόσκυλα. Όμως μάλιστα. Εσείς, λέμε, κύριε Τσολογιάννη, που πήγατε γλώσσα μόνος σας και κάνετε διότι αγωγή, το πιστεύατε? Πιστεύατε δηλαδή ότι μπορείτε να το κερδίσετε το δικαστήριο? Γι' αυτό ξεκίνησε. Εγώ πάντα ξεκινώ με αισιοδοξία. Δεν είμαι απεσιόδοξος άνθρωπος. Και τώρα δεν το βάζω κάτω. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Χθες αγανάκτησα πάρα πολύ με τους δικηγόρους του ΙΚΑ. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Θέλω να πω το εξής. Οι βουλευτές δυστυχώς με 20.000 εκατομμύρια που παίρνουν, 7 παίρνουν ρευστό, τα υπόλοιπα τα παίρνουν σε αυτοκίνητα δωρεάν.
σε γραφεία δωρεάν, σε 15-3 θέσεις υπαλλήλους που παίρνουν, σε αστυνομικούς δωρεάν, όλα δωρεάν, μέχρι και γραμματώσουμε 1.000 το μήνα τους δικαιολογούν. Ενώ όλα όσοι φτώχοι είναι, αυτοί παίρνουν 1.000 μόνο τα γραμματώσιμα. Καταλάβατε, η κατάσταση είναι φρικτή, δεν έχουν έλεος αυτοί οι άνθρωποι. Και μάλιστα, δεν βγήκε ένας βουλευτής, ένας, από ένα κόμμα, από αυτούς. Να πει, δεν θέλω τα λεφτά, ο λαός πεινάει. Ο λαός πεινάει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε τώρα και με τη δικηγόρο σας, την κυρία Βούλα Καρακολίδου, για να δούμε επί της διαδικασίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ορίστηκε η δικάσιμος για το εφετείο τον επόμενο μήνα, έτσι. Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Τελείωσε ο Φλεβάρης, πες θεωρητικά. Πάμε στον Απρίλιο. Για πείτε μας επί της διαδικασίας τώρα. Δυστυχώς αναβλήθηκε η υπόθεση κατόπιν αιτήματος του ΕΦΚΑ, ενώ δεν υπήρχε ουσιαστικά λόγος. Απλά το ΙΚΑ επικαλέστηκε ως λόγο ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ πρέπει να απαντήσει επί της παρεμβάσεως που ασκήθηκε από το Σωματείο των Συνταξιούχων υπέρ του κ. Τσολογιάννη, αν και δεν τέθηκε καινούριο νομικό ζήτημα. Η παρέμβαση ήταν υπέρ του κ. Τσολογιάννη και μόνο αυτό. Τα νομικά θέματα είναι λυμένα ήδη. Οπότε δόθηκε μία σύντομη αναβολή κατόπιν πιέσεως δικής μας, ούτως ώστε στις 19 Απριλίου που θα δικαστεί η έφεση, να έχουμε επιτέλους τελεσίδικη απόφαση. Επομένως τώρα σε δεύτερο βαθμό βγαίνει η απόφαση και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, αν δεν κάνει ανέρεση, που δεν, όχι ανέρεση, αν δεν φτάσει το θέμα παραπάνω το δημόσιο, ο κύριος Τσολογιάννης θα πληρωθεί. Μάλιστα. Αυτή η απόφαση δημιουργεί και μια νομολογία ώστε πάνω σε αυτή να διεκδικήσουν και άλλοι συνταξιούχοι. Ναι, κοιτάξτε, υποχρεωτική νομολογία όχι, αλλά ένα δεδικασμένο, μια τελεσίδικη απόφαση ενός διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο θα λάβουν υπόψη τους και τα άλλα δικαστήρια. Δεν υποχρεούνται να το εφαρμόσουν, αλλά μπορούν να το λάβουν υπόψη. Είναι ένα δεδικασμένο, το οποίο είναι ένα ισχυρό όπλο. Δηλαδή, όποιος έχει παρόμοια περίπτωση με αυτήν του κυρίου Τσολογιάννη, θα πρέπει να δικαιώνεται. Γιατί και μιλάμε τώρα, κυρία Καρακολίδου, όπως μας είπε και ο Τσολογιάννης, είναι για τις περικοπές του 2012, όλες αυτές τις αποφάσεις που κρίθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας στη συνέχεια αντισυνταγματικές. Αντισυνταγματικές, ακριβώς. 12 με 15 είναι η περίοδος για την οποία είναι τα χρήματα τα οποία ζήτησε. Καταθέτει τώρα και νέα αγωγή για το 15 και μετά, για τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Και είναι ουσιαστικά για τους δύο νόμους περικοπές και δώρα. Με τους δύο νόμους που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί, ο 4051 και ο 4093 του 2012. Κύριε Καρακολίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κ. Τσολογιάννη και την Λία Χριστάρα από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές αποφάσεις. Θα τις δούμε και τον Απρίλιο το τι ακριβώς θα γίνουν, όπου εκεί πια μπαίνουμε στην τελική ευθεία των δικαστικών διεκδικήσεων από την πλευρά των συνταξιούχων.